Και είναι και ο Δήμαρχος εκεί πέρα. Καλώς τα παιδιά. Καλώς. Γεια σου, ρε Δήμαρχε. Καλημέρα, γαμπρό διστό μου. Δήμαρχε, να σου πω κάτι. Καλημέρα, καλημέρα. Περίμενε, μισό λεπτό. Με συγχωρείτε, Δήμητρα, γιατί με το Δήμαρχο γνωριζόμαστε. Να σε ρωτήσω, ρε Δήμαρχε. Εσύ πριν γίνεις Δήμαρχος, ήσουν λίγο πιο ευτραφής. Από τότε που έγινες Δήμαρχος, έχεις χάσει πολλά κιλά, έχεις γίνει μοντέλο. Ή που έχεις. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ή που είναι τόσο μικρός ο μισθός των Δημάρχων, σε βλέπω απεισχνασμένο, ρε παιδί μου. Είναι μεγάλο το τρέξιμο, αλλά τα ίδια κιλά είμαι. Τα ίδια κιλά είσαι, αλλά τα 120 κιλά. 120 κιλά. Λοιπόν. 120 κιλά είσαι, ρε φίλιο. 120 κιλά. 120. 120. Καλά, είσαι και 2,20 2,10. Ύψος, θα λέω. Όχι, είναι σωρευμένο. Τα κιλά μας είναι σωρευμένο ύψος. Άμα ψηλώσουν και είμαστε 2-30, θα είμαστε αδύνατοι. Ναι. Συγγνώμη για τη διακοπή, για την παρέμβαση. Ξεκίνα το ρεπορτάζ, Δήμητρά μου, εσύ και θα πετάγομαι και εγώ να λέω στον Δήμαρχο. Εγώ ήθελα να σας πω μια άκρος χειμωνιάτικη καλημέρα από την Αράχοβα, η οποία βάζει τα καλά της για να υποδεχτεί ως νούμερο ένα προορισμός για τις γιορτές. Έχει κανένα δωμάτιο ελεύθερο, ρε παιδί μου, ή λέμε 100% πληρότητα. Έχει όμως δωμάτιο, έτσι. Νίκο, αυτή τη στιγμή είμαστε στο 90% αλλά για τις γιορτές. Όποιος θέλει να έρθει εδώ πέρα στην περιοχή πρέπει να κλείσει από τώρα. Γιατί δύσκολο να βρει δωμάτιο. Είναι δωμάτιο όχι μόνο εδώ στην Αράχοβα, αλλά στη γύρω περιοχή. Είναι μεγάλη ζήτηση. Αυτό έχει να γίνει πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που γίνεται τώρα, Οκτώβριο και Νοέμβριο, είμαστε σε ρυθμούς Χριστουγέννων. Και το καλό που θα σου πω εδώ πέρα, αυτό που πρέπει να τονίσουμε, είναι ότι κανένα κατάστημα στην εστίαση, αλλά ούτε και τα ξενοδοχεία έχουμε θέματα με COVID. Δηλαδή, ναι, γιατί είναι όλοι εμβολιασμένοι, όλοι οι επιχειρηματίες. Ναι, αλλά επειδή μου τώρα να σου πω κάτι, ρε Δήμαρχε, μπήκατε στο στόχαστρο με αυτούς τους τύπους, τους θεματοφύλακες, τερματοφύλακες, πώς τους λένε. Δεν τους βλέπατε κάνα δύο μήνες που είχαν ανοίξει ένα μαγαζί και είχαν κάνει και ανεξάρτητο κράτος. Δεν λέω ότι μπορεί να κάνεις τίποτα σαν δήμαρχος, αλλά να τους πεις, ρε παιδί μου, πού πάτε, ρε παιδιά, εδώ εκθέτεται την Αράχοβα. Δύο, άκουσε λίγο. Το Σάββατο άνοιξαν, την Τρίτη είχαν κλείσει Δευτέρα. Δεν είχαν ανοίξει. Μωρέ, είναι μαλάκες, το μάθος πρέπει στην εκείνη. Έχω βίντεο. Δύο μέρες αυτά που λένε. Δεν είναι αυτό που είχαν πει, λέγανε ότι είχαν ανοίξει για μήνες. Όχι. Δεν ισχύει αυτό. Το Σάββατο ήταν η πρώτη μέρα που άνοιξαν και καλά. Κυριακή ήρθαν τα πρώτα κανάλια. Από εκεί πέρα, όπως το λένε, δεν έχει ξανασχοληθεί ποτέ κανένα. Να σου πω, Δημαρχέ, από COVID πώς πήγαινε. Πώς πήγαινε στο χωριό από COVID. Από COVID είμαστε πάρα πολύ καλά. Στο δίστομο σχεδόν δεν έχουμε καθόλου. Και Αράχοβα έχουν πάρα πολύ λίγα ακούσματα, τα οποία Κατάλαβε γιατί το λέω, γιατί μας ακούνε παιδί μου και ταξιδιώτες και μπορεί να έχουν μια ανησυχία. Δηλαδή πηγαίνετε καλά. Ό,τι κούσματα έχουμε, έχουμε πολύ ελάχιστα κούσματα. Το λέω δηλαδή, δεν λέω για να διαφημίσω, είναι η αλήθεια. Όχι, μα αυτό μπορεί να αποδειχτεί κιόλα. Δεν μπορεί να αποδειχτεί. Αποδεικνύεται αυτό, δεν είναι κάτι που αποδεικνύεται. Και λέω στην εστίαση, ξαναλέω πάλι, που έχουμε χιλιάδες κόσμο, έτσι. Γίνεται χαμός Σαββατοκυριακά. Δεν έχουμε καθόλου. Το χιονοδρομικό απάνω έχει ανοίξει. Μπορώ να πάρω τα παιδιά τώρα να κάνουμε ένα ζωντανό από πάνω, να το δεις. Άντε, πηγαίνετε, το συζητάς, ρε Δήμαρχε. Θα πάμε πάνω και μέχρι που να κλείσει, πρέπει να έχουμε βγει από εκεί. Τελείωσε, φιλιά, την αγάπη μας, εκτίμησή μας, περιμένουμε να δούμε άσπρες μέρες. Γεια σου, ρε Δήμαρχε. Δήμητρα, το Δήμαρχο και τα μάτια σου. Πάμε. Φυσιογνωμία ο Δήμαρχος. Είναι αγνός, αγρότης, από πιτσιρικά στα χωράφια. Τα χέρια του, αν τα δεις, είναι σκαμμένα. Λοιπόν, είναι ο άνθρωπος που παροκάμα. Έχουμε σκοπελίτη. Χιονοδρομικό. Λέω ψέματα. Δήμητρα, πες μου. Καλημέρα και πάλι, Νίκο, εδώ από τον χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού. Εσύ τον Extreme κρυώνεις. Ναι. Ο δήμαρχος που είναι γραφιάς, ο δήμαρχος που είναι γραφιάς είναι με κοντομάνικο. Δεν κρυώνεις, εσύ κρυώνεις. Ο κύριος Στάδας δεν καταλαβαίνει τίποτα, νομίζω. Είμαστε περίπου στους 2 βαθμούς με χιονόπτωση και με αρκετό αέρα και είναι άνετος. Εντάξει, έχω τόσο λίπος γι' αυτό. Άντε, ρε Δήμαρχε. Το βασικό τραγούδι. Λοιπόν, παιδιά, βλέπετε, βλέπετε το χιονοδρομικό και βλέπετε αλατιέρες και τα λοιπά. Δεν έχει ανοίξει ακόμα επισήμως το χιονοδρομικό, αλλά οι δρόμοι είναι όλοι ανοιχτοί. Δήμαρχε, κάνε μας ξενάγηση, πες μας τι γίνεται.
Στο χιονοδρομικό είναι έτοιμο ήδη για να ανοίξει. Έχουν κάνει τη συντήρηση. Γίνονται και παρεμβάσεις στα σαλέ και έχει έρθει ένας ιδιώτης εδώ πέρα ο οποίος κάνει επενδύσεις στα σαλέ. Θα είναι έτοιμα για το χειμώνα. Εμείς σε συνεργασία ο Δήμος με την περιφέρεια θα ανοίγουμε το δρόμο να είναι ανοιχτός για να έρχονται επισκέπτες εδώ πέρα. Και ευελπιστούμε να μην κλείσουμε, Νίκο, να απολαύσουμε, γιατί έχουν δύο χρόνια να απολαύσουν το βουνό. Να έρθει ο κόσμος να απολαύσει το βουνό, την Αράχοβα, τα γύρω χωριά, να πάει στο Δίστομο, να κατέβει ακόμα και αντίκειρο, να πάει να φάει ψάριξη, να κάνει εδώ πέρα σκι και μετά να κατέβει στην αντίκειρο για ψάρι. Αυτό να πούμε είναι εκπληκτικό, παιδιά. Το ότι μπορεί να είσαι για σκι εκεί τώρα που είναι σταθά, εκεί που είναι ο Δήμαρχος, και να πει και δεν τρώω και κανένα μπαρμπουνάκι. Και σε μία ώρα να τρώ. Είμαστε. Νίκο, εκεί είναι το μοναδικό χιονοδρομικό το οποίο κάνει σκι και μπορεί να βλέπει και τη θάλασσα στην Κορονοϊό. Αυτά δεν γίνονται πουθενά άλλο στον κόσμο. Έρχονται γι' αυτό λοιπόν, εντάξει, εκτός είμαστε το μεγαλύτερο στην ψηφιμότητα, εντάξει, το πιο οργανωμένο χιονοδρομικό υπάρχει στα Βαλκάνια. Έχουν γίνει επενδύσεις, θα ξαναγίνουν και άλλες εδώ πέρα. Έχουμε σκοπό δηλαδή και με την περιφέρεια και με την ΕΤΑΤ και με την κυβέρνηση να γίνουν και επενδύσεις για τεχνική χιόνωση τα επόμενα χρόνια για να μην περιμένουν μόνο. Πώς θέλει να ρίξει χιόνια εδώ πέρα παρασώς, να συμπρέσουμε δεν έχουμε όπως φέτος, να έχουμε φροντίσει να ανυπήσεις με χιόνια. Τέλεια. Δήμητρα, κάντε ρεπορτάζ με τον Δήμαρχο για το Δελτίο Ειδήσεων, να μετακινηθείτε να κάνετε και πέντε πλάνα. Σας περιμένουμε όλους, πάνω Νίκο, να έρθεις και εσύ εδώ πέρα στο γυναικοχώρι, στο Δίστομο, να κάνεις γιορτές. Και πάνω απ' όλα έχουμε υγεία σε όλους και σας περιμένουμε. Υγεία. Χριστούγεννα θα είμαστε ζωντανά, να πούμε, ζωντανά η εκπομπή, οπότε Χριστούγεννα θα τα ξαναπούμε, αλλά με λειτουργία το χιονοδρομικό. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Με κόσμο εδώ πέρα. Με κόσμο, ναι. Να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Πήγαινε το κορίτσι και έρασε το καμιά σούπα, θα μας λιποθυμήσει. Κάντε δύο πλάνα και το δελτίο ειδήσεων. Είναι κομμάτι. Εσύ πάρε κάμερα, μικρόφωνο. Ας την κοπέλα τώρα, ρε παιδί μου, αφού τη βλέπεις, δεν αντέχει. Τι βλέπεις. Παιδιά, την αγάπη μας, να είστε καλά, φιλιά. Καλά. Τι μου είπατε.